Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Στα άκρα οικογένεια Βρετάκου για ακόμη μια φορά. Ο Ισίδωρος ξεσπάει έντονα στην Ιουλία τονίζοντας της πως πρέπει να κάνει ένα παιδί. Μετά τις πιέσεις του Κουράκου, σειρά έχει και ο αδερφός της, ο οποίος μάλιστα δεν δέχεται κουβέντα. Η Ιουλία δεν θέλει να κάνει αυτό το βήμα. Μέσα της γνωρίζει πως το να φέρει ένα παιδί στον κόσμο με έναν άντρα που δεν έχει δεθεί ακόμη ερωτικά και συναισθηματικά, θα είναι τεράστιο λάθος. Θέλει να περιμένει, να δώσει χρόνο στον εαυτό της να συνειδητοποιήσει την κατάσταση. Ο Κουράκος, αν και έκανε πίσω στην αρχή, θα ξαναθίξει το θέμα του παιδιού. Θέλει να μεγαλώσει την οικογένειά του, θέλει να γίνει πατέρας, πλάι στην γυναίκα που αγαπάει. Η Ιουλία παραμένει κάθετη. Ο Ισίδωρος αποφασίζει να χτυπήσει την Ιουλία στο ευαίσθητο αυτό σημείο της, φωνάζοντας της πως πρέπει να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, για να συνεχιστεί το όνομα των Βρετάκων. Οι πιέσεις μέρα με την μέρα γίνονται όλο και πιο ανυπόφορες, με την Ιουλία να φτάνει στα όρια της. Οι καυγάδες δεν θα αργήσουν να ξεσπάσουν στην οικογένεια, με αποτέλεσμα η κατάσταση να φεύγει εκτός ελέγχου για ακόμη μια φορά. Ο Ισίδωρος και ο Κουράκος δεν θα υποχωρήσουν εύκολα. Με τη στάση τους αυτοί δείχνουν πως δεν αντιλαμβάνονται την αμηχανία που δημιουργούν στην Ιουλία. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.